Συνάδελφοι, σύντροφοι και φίλοι, σας καλωσορίζω από τη μεριά μας ως Ένωση Πονέων. Το θέμα της σύσκεψης και εκεί που θα προσπαθήσω να πιαστώ, όπως έλεγε και το κάλεσμα, είναι οικοδομές υγείας, παιδείας και αθλητισμού, αν ανάγκη ή πολυτέλεια. Και σκεφτόμουν τέλος πάντων και από κουβέντες που είχαμε και χθες το βράδυ συγκεκριμένα σε μια συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων Κοπής Πίτας, αυτά τα του Νόβας Μπέρτερ, μεταξύ πρωτού και χαλαρής ατμόσφαιρας, που έλεγε ένας γονιός, γιατί να μην λειτουργεί το σχολείο μέχρι τις 5:30, από τη στιγμή που υπάρχει ακόμα και ένας γονιός που το χρειάζεται, που δεν έχει να το αφήσει. Τι χρειάζονται λοιπόν τα παιδιά μας από τη στιγμή που τα φέρνουμε στον κόσμο μέχρι να ενηλικιωθούν, το ερώτημα. Να φύγουν από την άμεση φροντίδα μας, γιατί από τη φροντίδα μας ως γονείς δεν φεύγουν ποτέ, να αυτονομηθούν και να σταθούν μόνο τους στη ζωή. Να έχουν καταρχήν τα βασικά, το φαγητό, βιολογικός όρος, στέγη και ασφάλεια με την ευρεία έννοια του όρου, σχολείο για να μορφωθούν, γιατρούς και υποδομές υγείας και αθλητισμού για να χτίσουν ένα σώμα δυνατό και υγιές, άμεσα συνδεδεμένο με την ανάπτυξή τους. Ως μέλος της Ένωσης Γονέων του Διοικητικού Συμβουλίου, να αναφέρω πειραματικά σχεδόν τις ανάγκες που έχουν οι μαθητές από το σχολείο τους και τι θέλουμε εμείς και τι διεκδικούμε εμείς ως γονείς. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο που να δίνει ισότιμα τη σύγχρονη μόρφωση, ένα σχολείο με αναγκαίες αλλαγές των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών, νέα σχολικά εγχειρίδια, σχολικά εργαστήρια που θα ενισχύουν τη θεωρία με την πράξη, υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα που θα καλύπτουν τις υπαρκτές ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών για τη δημιουργική αναβάθμιση του μαθήματος. Στο Δήμο μας, όσον αφορά το κτηριακό που μπαίνει και στο συγκεκριμένο κομμάτι, υπάρχει έλλειψη. Χρειάζεται τουλάχιστον 2 σχολεία για να στεγαστούν και να φοιτήσουν μαθητές υπό φυσιολογικές, κανονικές και σύγχρονες συνθήκες. Η Δημοτική Αρχή ευελπιστεί ότι με τη μείωση του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια δεν θα χρειαστεί να χτίσει τα επιπλέον 2 ή 3 νηπιαγωγεία που χρειάζονται. Υπάρχουν γυμνάσια και λύκεια μετρημένα στα δάχτυλα, τα οποία έχουν εργαστήρια φυσικών επιστημών, αίθουσες μουσικής, εργαστήρια υπολογιστών που λειτουργούν σύγχρονα και όπως τα πρέπει τέλος πάντων τις μέρες μας. Αθλητικές εγκαταστάσεις έχουν μόνο τα 2 από τα 3 και είναι και ένα μεγάλο σχολικό συγκρότημα από το 2019, το οποίο στεγάζεται σε κοντέινερ και περιμένουμε να δούμε πότε και αν εφόσον θα διεκπεραιωθεί. Εδώ και 3 χρόνια, πάμε στα 4 αυτή τη στιγμή. Έχουμε ανάγκη μέσα από τη γενική μόρφωση θα ενισχύει την κριτική σκέψη του μαθητή και θα τον προετοιμάσει για την ανώτατη εκπαίδευση και δεν θα θέτει συνεχώς νέα εμπόδια στο μαθητή. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο που οικονομικά θα στηρίζεται πλήρως και επαρκώς από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ανταυτού επιδιώκεται και δρομολογείται ένα αυτόνομο σχολείο, δηλαδή ένα σχολείο που σταδιακά θα αποκόπτεται από την κρατική χρηματοδότηση και θα διαμορφώνει προγράμματα μαθημάτων ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας, αντί να παρέχει σε όλους τους μαθητές το απαραίτητο, το ίδιο επίπεδο γνώσεων. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο με μόνιμους εκπαιδευτικούς, χωρίς εκπαιδευτικά κενά, στελεχωμένο με όλες τις ειδικότητες και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό από το πρώτο κουδούνι. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο που θα στέκεται δίπλα σε κάθε μαθητή. Από την αρχή της χρονιάς στην Πετρούπολη, είχαμε κενά σε εκπαιδευτικούς τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόχειροι υπολογισμοί από στοιχεία που προσπάθησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να μαζέψει και με βάση τους διορισμούς των αναπληρωτών των 2 πρώτων φάσεων, μιλάμε για πάνω από 5.600 ώρες διδασκαλίας χαμένες μέχρι το τέλος του Οκτώβρη. Τα περισσότερα όμως κενά τα προσδιορίζουμε στους εκπαιδευτικούς των τμήματων ένταξης και παράλληλης στήριξης που υπάρχουν μέχρι και αυτή τη στιγμή. Και εκεί λέμε ότι το σχολείο που θα στέκεται δίπλα σε κάθε μαθητή με το οποιοδήποτε πρόβλημα εντός πολλών εισαγωγικών. Έχουμε περιπτώσεις που η έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού αφορούσαν και περιπτώσεις με αυτών που έχριζαν βοήθεια και από ειδικό διδακτικό προσωπικό, όπως να φροντίσει και να έχει υπό την επίβλεψή του κάποια συγκεκριμένα νήπια, που ήρθε μετά από πίεση και γονέων και εκπαιδευτικών της πόλης. Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα θα έπρεπε να είναι και διεκδικούμε να είναι, και δεν μπορεί να είναι μόνο διεκδίκηση των γονέων, αλλά όλων των εργαζομένων της πόλης, η μόνιμη μαζική διορισμή εκπαιδευτικών. Αντί για αυτό όμως, η κυβέρνηση και η πρωτοβάθμια διεύθυνση παιδείας της ΓΑΜΑ Αθήνας επέλεξε να προχωρήσει εν μία νυχτή σε συγχωνεύσεις τμήματων και ζωντανό παράδειγμα είναι το 8ο Δημοτικό της Πετρούπολης, που πραγματικά σε μία νύχτα προσπάθησαν τη συγχώνευση τμήματων από 9 σε 6 για να διδώσουν ουσιαστικά εκπαιδευτικούς που θα καλύψουν τα υπόλοιπα λειτουργικά κενά της πόλης. Και σε αυτή την περίπτωση, η άμεση απάτη των γονών και των εκπαιδευτικών αλλά και φορέων της πόλης πέτυχε τη μία εφαρμογή της παραπάνω απόφασης. Έχουμε ανάγκη από δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή, προσανατολισμένη στην κοινωνικοποίηση, στο δημιουργικό και παιδαγωγικό παιχνίδι, στην αισθητική αγωγή. Ανταυτού, έχουμε στην Πετρούπολη 9 τμήματα νηπιαγωγείου από το σύνολο των 21 σε κοντέινερ, τμήματα κλουβιά, όπου τα νήπια σε μία αίθουσα 15 τετραγωνικών παίζουν, τρώνε κρύο φαγητό, γιατί δεν υπάρχουν σε όλες τις να αποθηκευτεί και να ζητάφει το φαγητό. Η σύσταση είναι ψηλά τροφή στα τετράχρονα και στα πεντάχρονα. Σέρνονται από την κούραση μέσα σε αυτά τα λίγα τετραγωνικά, καθότι και ολοήμερα μέχρι τις 4. Ανακαλύπτουν ουσιαστικά τα παιδιά αυτά τον κόσμο και τη φύση σε σχολεία χωρίς αυλές και πρόσβαση στη φύση. Έχουμε όμως διδασκαλία αγγλικών σε αυτές τις ηλικίες, τη στιγμή που τα νήπια και τα προνήπια δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τη χρήση της μητρικής γλώσσας. Έχουμε ανάγκη από ένα σχολείο που θα διαπαιδαγωγεί τους μαθητές, πέρα από τις γνώσεις και τις ιδέες, να μαθαίνει τους μαθητές πώς να ζουν. Και η αλήθεια είναι το πώς μαθαίνουν τα παιδιά μας να ζουν σε αυτές τις σχολικές υποδομές. Μετρημένα στα δάχτυλα είπαμε τα σχολεία με αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου, θεάτρου, υπολογιστών, εργαστηρίων κτλ. Και ας αναλογιστούμε ένα παιδάκι προσχολικής αγωγής που έτυχε να φυτά και να στεγάζεται σε ένα από αυτά τα 9 τμήματα της πόλης μας. Στην οποία πόλη μας εφαρμόστηκε όπως και σε άλλους δήμους η δίχρονη προσχολική αγωγή χωρίς καμία πρόβλεψη και χωρίς καμία επιπλέον χρηματοδότηση. Ποια είναι η πρώτη του επαφή αυτού του παιδιού με το σχολείο, με τη μάθηση, με τη φοιτηση. Αυτό που εκεί που θέλω θέλοντας να κλείσω το ότι οτιδήποτε και αν έχουν, οποιασδήποτε όρος της φοιτησης των παιδιών μας έχει καλυτερεύσει, οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην πάλη των γονιών. Και αυτό θα ήθελα όλοι μας να το κρατήσουμε. Στην πάλη των γονιών, στην πάλη και στην αγωνία των γονιών για το πώς θέλουν τα παιδιά μας, πώς θέλουν τα παιδιά τους, τα παιδιά μας να μεγαλώνουν, να φοιτούν και να ολοκληρώνονται σαν άνθρωποι. Και να μην παραβλέψουμε το γεγονός ότι η παιδική ηλικία, η οποία είναι μέχρι τα 16, 17, 18, είναι η σπουδαιότερη περίοδος της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι η προετοιμασία για τη μελλοντική ζωή, είναι η πραγματική, η φωτεινή, η πρωτότυπη και ανεπανάληπτη ζωή. Και από το πώς περνάει ο καθένας στην παιδική του ηλικία, το ποιος κρατάει το χέρι στα παιδικά του χρόνια, από το τι μπήκε στο μυαλό και στην καρδιά του, μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, μέσα από τις υποδομές, μέσα από τις εικόνες που έχει, από αυτό θα εξαρτηθεί το τι άνθρωπος θα γίνει το σημερινό παιδί, τα δικά μας τα παιδιά. Σας ευχαριστώ.